Άρχισε να κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή της η γρίπη στην Κύπρο εν μέσω νέας έξαρσης του κορονοϊού. Αν και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μεμονωμένα περιστατικά, εκ των οποίων κάποια χρειάστηκαν να νοσηλευτούν. Εν τούτης, οι ανησυχίες εστιάζονται στις αντοχές του ήδη ταλαιπωρημένου συστήματος υγείας. Για την ταυτόχρονη εμφάνιση των δύο ιών προειδοποιεί και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, αφού η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν κρούσματα και νοσηλίες τόσο από την γρίπη όσο και από τον κορονοϊό. Έχουμε αποφασίσει ότι όσοι νοσηλεύονται ειδικά στα νοσοκομεία, στα νοσηλευτήρια, θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα όχι μόνο το τεστ για τον κορονοϊό, με αναπνευστικές λοιμώξεις σοβαρές, αλλά και για τη γρίπη. Όλα αυτά την ώρα που ο αριθμός των ημερησιών περιστατικών κορονοϊού ολοένα και αυξάνεται, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται στις ηλικίες 6 μέχρι 17 ετών. Εξάπλωση της παραλλαγής ομικρον 2 δεν είναι μόνο απλώς με τη χαλάρωση των μέτρων, η μετάδοση είναι ακόμα πιο γρήγορη. Αύξηση κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα και ο αριθμός των επαναλημόξεων, ξεπερνώντας τις 3.000. Οι επαναλημόξεις επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι συμβαίνουν σε άτομα που είχαν νοσήσει πριν 8 μήνες κατά μέσο όρο. Πράσινο φως άναψε το Υπουργικό Συμβούλιο στην χορήγηση τέταρτης δόσης εμβολίου σε όλα τα άτομα άνω των 70 ετών και ανεξαρτήτως ηλικίας, στους ένικους και εργαζομένους των οίκων ευγυρίας και των κλειστών δομών, στους επαγγελματίες υγείας και στα νοσοκατεσταλμένα άτομα, νομμένου πως έχει παρελθεί περίοδος των 5 μηνών από την τρίτη δόση. Παράλληλα, έχει εγκριθεί και η χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου σε όλα τα άτομα άνω των 12 ετών, νομμένου πως έχει παρελθεί περίοδος των 6 μηνών από την δεύτερη δόση. Η λήψη είτε της τρίτης είτε της τέταρτης δόσης εμβολίου είναι προαιρετική και σε περίπτωση μη λήψης τους δεν επηρεάζεται το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό.